Τώρα με ακούς? Ακούω καλά. Τέλειο. Τέλειο, ρε. Μπορούμε να μιλήσουμε μέσα από εδώ. Θες να πεις κάτι άλλο? Αξίζει αυτή η κάμερα. Πώς σου φαίνεται? Με βλέπεις καλά καταρχάς? Σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Ειλικρινά δεν περίμενα. Δεν ξέρω, πες μου, πώς σου φαίνεται αυτή η κάμερα? Παντός, έτσι καλύτερα είναι. Άρα ουσιαστικά είναι μια κάμερα που μπορείς να ελέγξεις. Θα την βάλεις κάτω στον DVD όταν κάνεις τα βίντεο σου. Και όποτε θέλω να σε παίρνω από εδώ, βασικά θα σε βλέπω. Και μπορείς να μιλήσεις, δεν χρειάζεται να πάρεις. Είσαι συνδεδεμένη όλη την ώρα. Απλά ανοίγεις την εφαρμογή και μπαίνεις μέσα και βλέπεις τι γίνεται. Και ακούς τι γίνεται. Είναι πολύ καλό που μου άρεσε αυτή η κάμερα. Κράτα το πατημένο γιατί δεν σ' άκουσα. Για ποιο σκοπό εννοώ να χρησιμοποιηθεί? Ναι, για πες. Τώρα που γεννήσει η αδερφή μου, για να μπορεί να βλέπει το παιδάκι, ρε παιδί μου, να πάνε καλά, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι πολύ καλό αυτό και πολύ εύκολο. Είναι πολύ οικονομική. Έχεις και να μιλήσεις, έχεις και να δεις. Τα κατάφερα. Καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο έχουμε... δεν θα σου πω ακόμη τι έχουμε. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι το εξής. Πρέπει να ακούσεις κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Και θα το πω εγώ αμέσως μετά. Προσπάθησε από το σπίτι σου να πεις το συγκεκριμένο πράγμα. Xiaomi Mi Home. Xiaomi Mi Home. Πριν από λίγες μέρες, για να κρύβω περίπου πριν από 3 εβδομάδες, συνομίλησα με τη Φιώνα, μια κοπέλα η οποία δουλεύει στην εταιρεία η οποία λέγεται Gearbest. Η Gearbest έχει διάφορα προϊόντα τα οποία είναι συνήθως τύπου gadget, αλλά δεν νομίζω ότι περιορίζεται εκεί. Ήταν πολύ ευγενική, πολύ καλή. Μου είπε ότι αν θα ήθελα να μου στείλει κάποιο προϊόν δωρεάν, το οποίο μου έδωσε κάποια λίστα τέλος πάντων, και είδα ποιο μου φάνηκε πιο σημαντικό, πιο ωραίο που θα μπορούσαμε να δούμε, να πούμε, να σχολιάσουμε, να δούμε πώς είναι, πώς δουλεύει. Έφτασε, δεν το έχω ανοίξει καν, είχε μέσα και μέσα αυτά εδώ τα 3 πράγματα τα οποία θα κάνουμε review αμέσως τώρα. Μη φύγεις, μη πας πουθενά. Για να καταλάβεις, προσπάθησα. Έβγαλα την μπλούζα νομίζοντας ότι σε αυτή τη συσκευασία εδώ πέρα υπήρχε κάποια μπλούζα. Δεν υπήρχε μπλούζα, ήταν τόσο ευγενική. Και αποφάσισα να στείλω. Δεν ξέρω αν το ξέρανε ήδη ότι θα ήθελα μια τόσο ωραία τσάντα, η οποία ουσιαστικά είναι μια τσάντα εφασμάτινη. Μπορείς να την πάρεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να πάρεις στη φυλακή. Δεν είναι το προϊόν που θα κάνουμε το review μας. Είναι ένα στυλό ακόμη. Αυτό το πλαστικό με ενοχλεί ιδιαίτερα. Είναι στυλό. Δεν έγραψε τίποτα ακόμα. Ναι, είναι στυλό. Για ποιο λόγο το μελάνι ήθελε χαρτί να λειτουργήσει. Οκ. Ήρθε η ώρα που περίμενες. Τώρα ουσιαστικά κάνω βίντεο από την κάμερα του υπολογιστή. Είναι 720x720p, αυτό είναι 1080p. Φαντάζομαι ότι η ποιότητά της θα είναι σίγουρα ανώτερη. Μιλάμε για μια κάμερα που έχει ένας υπολογιστής περίπου στα 2.000 ευρώ. Και η ποιότητα της κάμερας είναι αυτή που βλέπεις. Με το που το ανοίξω, θέλω να δούμε τι έχει μέσα ακριβώς. Αυτό το στυλό θα χρησιμεύσει τελικά στο να ανοίξω την κάμερα. Τσορό! Πολύ ωραία συσκευασία. Και ανοίγει και αλόπως. Wow. Χρειάζεται πρίζα. Και αυτή είναι η κάμερα. Είναι αρκετά βαριά και το μέγεθος της. Μπορώ να σου πω ότι δεν περίμενα να έχει έτσι αυτό το... Όταν πιάνεις ένα προϊόν και δεν θέλεις να νιώθεις ότι είναι φτηνιάρικο, ότι δεν έχει καλή ποιότητα κατασκευής, θέλεις να έχεις κάποιο βάρος σχετικά με το πώς, με αυτό που είναι, ξέρεις, να νιώσεις ότι κάτι έχει μέσα. Κάτι έχει μέσα, έχει τεχνολογία που περιμένεις να έχει. Λοιπόν, η τιμή της είναι στα $41, αν δεν κάνω λάθος, πιθανότατα να έχει free shipping για Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε, ενώνω την κάμερα με το που την ενώσω, κλείνουμε την κάμερα αυτή που βλέπουμε και πες μου αν είσαι ο άνθρωπος που βγάζει Κάποιοι πραγματικά θα νιώσαν τόσο άβολα που το έβγαλε αυτό σε βίντεο. Λειτουργεί ουσιαστικά αυτή την κάμερα, η οποία, όπως είπα νωρίτερα, είναι μια security IP κάμερα. Είναι αυτή εδώ, Xiaomi Mi Home 1080p Smart IP κάμερα. Θα πούμε που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αμέσως μετά. Κατεβάζεις αυτήν εδώ την. Εστιάσαμε. Mi Home App Store. Ανοίγεις. Αποδέχεσαι τους όρους. Και βάζουμε Ευρώπη. Έχουμε ήδη συνδέσει την κάμερα μας, η οποία τρεμοπίζει αυτό το κόκκινο LED φωτάκι μέχρι να συνδεθεί. Καλός ή κακός, έχει τον adapter. Πρέπει να σου δείξω πως είναι. Εμείς έχουμε ένα adapter από ένα blender. Οπότε είναι αυτό εδώ. Πρέπει να βρεις έναν adapter. Θα βρω ένα link από κάτω που μπορείς να τον πάρεις συλλογικά. Θα είναι πολύ φθηνός. Και πρέπει να κάνεις ένα sign in. Ακριβώς εδώ πέρα. Μπορούμε να συνδεθούμε με το Facebook. Είναι πολύ πιο γρήγορο. Είναι πραγματικά απλό. Έχουμε Ελλάδα, κωδικό πρόσβασης. Μία νέα συσκευή βρέθηκε. Μπορούμε να συνδεθούμε με το router. Η συσκευή συνδέθηκε. Ουσιαστικά ακολουθείς ένα τα βήματα όταν θα εστιάσει. Στέλνει μήνυμα στη συσκευή. Έχουμε μία μπάρα. Μία μπάρα που φορτώνει. Βλέπεις όταν κάνεις κάτι, αυτό το λαμπάκι θα αναβοσβήνει. Είναι όλα φυσιολογικά μέχρι στιγμής. Συνδέθηκε στη συσκευή, έστειλε το μήνυμά της, τώρα συνδέεται στο δίκτυο. Καταφέραμε και ενώσαμε την κάμερά μας. Κάνει ένα γρήγορο update. Αν δεν καταφέρεις να ενώσεις την κάμερά σου, αυτό που χρειάστηκε να κάνω εγώ είναι πρέπει να αλλάξεις την περιοχή σου όταν συνδεθείς σε mainland China από τη Europe. Και θα σου βγάλει το ακριβές μοντέλο της κάμερας αυτής Xiaomi Mi Home και ουσιαστικά θα σε βοηθήσει να κάνεις την εγγραφή σου. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς φαίνεται από αυτή την κάμερα. Είμαστε εδώ λοιπόν, συνδεθήκαμε, βάλουμε το high definition μας, είπα να το βάλουμε. Ένα λεπτό. Και τώρα είμαστε HD. Έχει μια ελαφριά καθυστέρηση, δεδομένου ότι είναι... Πάμε για full screen. Oh yes, oh yes. Κοίταξε πόσο καθαρά φαίνεσαι από την κάμερα. Τσίγαρε. Λοιπόν, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η κάμερα, θα σου μιλήσω μέσα από μια άλλη κάμερα. Κοίταξε, τσέκατε τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Μου αρέσει, μου αρέσουν αυτά τα στάδια. Λοιπόν, έχουμε πάει high definition. Έχει... Πριν πω περισσότερα πρέπει να κάνω κάτι. Περίμενε, πάω πιο μακριά. Πάρα πολύ όμορφα. Θα σου πω λίγο μερικά πράγματα για αυτή την κάμερα. Αυτή η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος ασφαλείας. Μπορείς να δεις από οποιοδήποτε μέρος αν αυτή η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο, στο δίκτυο Wi-Fi που την έχει συνδέσει. Πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένη για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά αν την έχει συνδεδεμένη, μπορείς από οποιοδήποτε μέρος, έχει ίντερνετ, να δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι συμβαίνει. Έχει μόλις 40. Κάτσε να σου πάω μέσα αυτή τη στιγμή ποια είναι η τιμή της. Περίμενε. Έχει 40 ευρώ και κάτι αν έχει μεταφορικά. Περίμενε, να τα βρήκα τώρα. Λοιπόν, τα μεταφορικά της είναι τίποτα. Έχει ουσιαστικά 40 ευρώ και με 40 ευρώ μπορείς να έχεις μια κάμερα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να τσεκάρεις από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να έχει ίντερνετ, τι συμβαίνει στο μέρος που έχεις αυτή την κάμερα. Είτε είναι μαγαζί, είτε είναι το γραφείο σου, είτε είναι το σπίτι σου, είτε είσαι στη δουλειά σου και θες να έχεις μια κάμερα ασφαλή για το σπίτι σου. Πανεύκολο. Μπαίνει κάρτα SD και έχει ανιχνευτική κίνηση, στο οποίο επιλέγεις εσύ ποιες ακριβείς, ποιες ζώνες θέλεις να έχεις ως ζώνες, ας πούμε, ασφαλείας. Μπορείς να βλέπεις το μωρό σου, μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την κάμερα μπροστά του, πατώντας το κουμπί που μόλις πατήσαμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μόλις 40 ευρώ έχεις ουσιαστικά μία κάμερα που μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να κάνεις, να ελέγξεις το χώρο σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αξίζει. Ναι, αξίζει. Η κάμερα αυτή λειτουργεί, κάποιος μπορεί να πει ότι λειτουργεί ζεστά, αλλά η κάμερα λέει αυτή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία, οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα να αγχωθείς. Να τι είναι αυτή εδώ η καμερούλα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο αντάπτορας, να κάνεις την εγγραφή σου, να βάλεις ουσιαστικά αυτή την κάμερα στο κινητό σου και στο Wi-Fi. Κάπου αυτό ή απλά μπαίνεις με το κινητό, ας πούμε, και βλέπεις. Η κάμερα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ και απλά μπαίνεις με το κινητό σου και βλέπεις τι συμβαίνει, ακούς τι συμβαίνει και αν θες να μιλήσεις πατάς για να μιλήσεις. Επίσης έχει ανιχνευτή κίνησης που μπορείς να επιλέξεις εσύ σε ποιες ζώνες ουσιαστικά του μέρους που θα δείχνει, ποιες ζώνες είναι οι επικίνδυνες ζώνες όπως παράθυρα και πόρτες, να τα κάνεις κόκκινα αυτά τα κουκκιδάκια και κάθε φορά που θα κινείται κάτι σε αυτά τα κουκκιδάκια θα σου στέλνει ειδοποίηση στο κινητό. Α, εννοείς για ασφάλεια. Ναι, αυτό είναι για ασφάλεια. Ελπίζω να σου άρεσε να δείτε. Σ' άρεσε! Α, έχουμε μία. Εσύ είσαι τυχερή γιατί μας στείλανε μία. Εσύ που δεν έχεις μία, χρειάζεσαι μία. Αν έχεις απαιτήσεις ασφάλειας, υπάρχει ένας χώρος που θέλεις να βλέπεις συνέχεια. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Βασίλη. Until next time.